Γιατί συνωμόσατε εναντίον μου σύ και ο Υιός του Ιεσέ, ώστε να δώσεις σε αυτόν άρτον και ερωμφέαν και να ερωτήσεις τον Θεόν περί αυτού, ώστε να σηκωθεί εναντίον μου να ενεδρεύει καθώς την σήμερον? Και επεκρίθη ο Αχιμέλεχ προς τον βασιλέα και είπε, και τις μεταξύ πάντων τον δούλο σου είναι καθώς ο Δαβίδ πιστός και γαμβρός του βασιλέως και πορευόμενος στο προσταγμά σου και τιμόμενος εν το οίκο σου? Σήμερον ήρθα να ερωτώ τον Θεόν περί αυτού, μη γέννητο. Ας μη αναθέσει ο βασιλεύς μηδέν επί των δούλων αυτού, μηδέ επί πάντα των οίκων του πατρός μου, διότι ο δούλος δεν ξεύρει ουδέν περί πάντων, ούτε μικρών ούτε μέγα. Και είπε ο βασιλεύς, εξάπαντος θέλεις αποθάνει Αχιμέλεχ, σύ και πας ο οίκος του πατρός σου. Και είπε ο βασιλεύς προς τους δορυφόρους, τους παρεσπεριεστώτας εις αυτόν στρέψατε και θανατώσατε τους ιερείς του Κυρίου. Επειδή έχουσε και αυτή την χείραν αυτόν μετά του Δαβίδ και επειδή εγνώρισαν ότι αυτός έφευγε και δεν μη ανήγγυλαν τούτο. Δεν ήθελησαν όμως οι δούλοι του βασιλέως να εκτείνωσιν τα σχήρας αυτών για να πέσωσι επί τους ιερείς του Κυρίου. Και είπε ο βασιλεύς προς τον Δοίκ, στρέψον σύ και πέσον επί τους ιερείς, και έστρεψε ο Δοίκ ο Ιδουμαίος και έπεσεν επί τους ιερείς και θανάτωσεν εκείνη την ημέρα 85 άνδρας φορούντας λινούν εφόδ. Και την όβου την πόλη των ιερέων επάταξεν εστόματι μαχαίρας, άνδρας και γυναίκας, παιδεία και βρέφη θυλάζοντα, και βόας και όνους και πρόβατα εν στόματι μαχαίρας. Διεσώθη δε εις εκ των ιών του Αχιμέλεχ, ιού του Αχιτόβ, ονόματι Αβιάθαρ, και έφυγε κατόπιν του Δαβίδ. Και απήγγειλεν ο Αβιάθαρ προς τον Δαβίδ ότι εθανάτωσεν ο Σαούλ τους ιερείς του Κυρίου. Και είπε ο Δαβίδ προς τον Αβιάθαρ, ήξευρον εν εκείνη τη ημέρα καθήν ο Δοίκο Ιδουμαίος ή το Κύο ότι ήθελε βεβαίως απαγγείλει προς τον Σαούλ? Εγώ εστάθην αιτία του θανάτου πάντων των ανθρώπων του οίκου του πατρός σου. Κάθουμε τεμού μη φοβού, διότι ο ζητών τη ζωή μου ζητεί και την ζωή σου, πλην σοι θέλεις είστε με τεμού εν ασφαλεία. Αμήν. Αφότου ο Δαβίδ αναγκάστηκε και έφυγε από πλησίον του Σαούλ, από εκεί και πέρα πια αρχίζει μια σοβαρότατη και μοναδική εκπαίδευση παρακυρίου από τον Θεό, δηλαδή προς τον Δαβίδ, για να καταστήσει αυτόν, καθώς είναι άνδρας κατά την καρδία του Θεού και πράττει πάντα τα θελήματα αυτού, να καταστήσει αυτόν ικανό να πράττει τα θελήματα του Θεού. Και για να πράττει τα θελήματα του Θεού, το μάθε βέβαια, αλλά ήταν απαραίτητο να μάθει ότι χρειάζεται να διοικείται από το Πνεύμα το Άγιο. Φεύγοντας, χωρίς προσευχή, χωρίς οδηγία Πνεύματος Αγίου, πηγαίνει και καλά έκανε στον Αχιμέλεχ τον ιερέα, μόνος του πια, έρημος, καμία βοήθεια από πουθενά, μόνος του πηγαίνει στον Αχιμέλεχ τον ιερέα, ζητώντας να φάει, και ο Αχιμέλεχ του δίνει τους 5 άρτους προθέσεως, κατά παράβαση του Λόγου του Θεού, αλλά όχι έξω από το θέλημα του Θεού. Του δίδει επίσης, επειδή δεν είχε οπλισμό, και του ζητάει οπλισμό, λέγοντας και ψέματα μάλιστα ο Δαβίδ, αφού δεν διοικείται από το Πνεύμα το Άγιο θα πέφτει και σε λάθη και σε αμαρτίες. Και λέγοντας και ψέματα ότι πάει σε αποστολή απεσταλμένος από το Σαούλ, του δίνει και οπλισμό και μάλιστα την ρομφαία του Γολιάθ. Και εν τέλει ζητάει από τον Αχιμέλεχ να προσευχηθεί και να ρωτήσει τον Κύριο περί αυτού. Στη συνέχεια, πάλι χωρίς οδηγία Πνεύματος Αγίου, πηγαίνει για να βρει ασφάλεια στον Αγχούς, το βασιλέα της Γάθ, όπου εκεί κινδυνεύει άμεσα και απόλυτα η ζωή του,
γιατί οι στρατιώτες του βασιλιά Αχούς λένε, δεν είναι αυτός ο Δαβίδ που έψελναν και έλεγαν όλος ο λαός Ισραήλ ότι ο Σαούλ εφώνευσε χιλιάδες των Φιλιστέων, ο δε Δαβίδ μυριάδες. Και όταν διέκρινε ο Δαβίδ το κίνδυνο, πάλι με υποκρισία προσεποιήθη ότι είναι τρελός, έκανε τον τρελό δηλαδή, άρχισε να τρέχουν σάλια από το στόμα του, έξινε το κεφάλι του και ο Αχούς επίστη και τον απέρριψε, τον έδιωξε και γλίτωσε. Πάλι χωρίς οδηγία Πνεύματος Αγίου πήρε τους γονείς του, όταν πια βρέθηκε με στράτευμα, όπως θα δούμε στη συνέχεια, πήρε τους γονείς του, τους οδήγησε στον βασιλέα Μωάβ λέγοντας, ας έλθω σε παρακαλώ πατήρ μου και η μήτρη μου προς εσάς μέχρι να γνωρίσω τι θα κάνει ο Θεός. Και από ό,τι διάβασα και λέγεται στην παράδοση των Ιουδαίων, οι Μωαβίτες εφώνευσαν αργότερα τους γονείς του αφού έφυγε αυτός από τα οχυρώματα όπου στρατοπέδευε. Τώρα λοιπόν ο Δαβίδ ανεχώρησε και σώθη στο σπήλαιον Οδολάμ, και όταν άκουσαν οι αδελφοί αυτού ότι είναι κυνηγημένος και μόνος, προσεκολήθησαν σε αυτόν και μαζί προσεκολήθησαν κάθε ένας που ήταν σε στενοχώρια, κάθε ένας που ήταν χρεοφυλέτης και κάθε ένας που ήταν δυσαρεστημένος. Και έτσι δημιουργήθηκε ήδη μία ομάδα εκ 400 ανδρών που αργότερα έγινε 600. Τώρα έρχεται ο Θεός να τον οδηγήσει. Και ο Γάδο προφήτης στέλνει μήνυμα λέγοντας, μη μένεις πια στην ερημιά, στα οχυρώματα και γυρνάς δεξιά και αριστερά, επίστρεψον στον Ιούδα. Επίστρεψον στη γη σου και στην περιοχή σου. Μέσα στο στόμα του λύκου, θα λέγαμε, τον έστειλε ο Θεός. Και ο Δαβίδ αρχίζει τώρα να μαθαίνει, να υποτάσσεται και να εξητάει τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Πηγαίνει και βρέθηκε στο δάσος Αρέθ. Και τώρα θα συμβεί κάτι το οποίο είναι εντελώς παράλογο, εντελώς απρόσμενο, αλλά το μήνυμα σήμερα είναι ότι τίποτα δεν συμβαίνει αν δεν το πει ο Θεός, αν δεν το έχει προφητεύσει και αν δεν το έχει αποκαλύψει ο Θεός, και εν τέλει αν δεν έχει δώσει εντολή ο Θεός γι' αυτό. Ο Σαούλ, σε απόλυτο παραλογισμό πλέον, βλέποντας ότι γλίτωσε ο Δαβίδ μέσα από τα χέρια του με τη βοήθεια και του γιού του, του Ιωνάθαν, αλλά και της κόρης του, της γυναίκας του Δαβίδ, έχει θυμώσει πολύ και καταρχάς παραπονείται στους δικούς του πώς δεν τον ενημέρωσαν ότι ο Ιωνάθαν είναι αυτός που τον βόηθησε. Τι ελπίζεται από τον Δαβίδ να κάνει και γιατί δεν με ενημερώσατε και γιατί δεν με λυπάστε και γιατί δεν με αγαπάτε. Και τότε εμφανίζεται ένας, ο Δοΐκ, Ιδουμαίος, που σημαίνει Εδωμίτης, όχι εκ της φυλής του Ισραήλ, και περιγράφει αυτά που είδε όταν βρισκόταν και αυτός στον ιερέα Αχιμέλεχ και είχε επισκεφθεί αυτόν ο Δαβίδ. Ότι ο Αχιμέλεχ προσευχήθηκε γι' αυτόν, ρώτησε τον Κύριο γι' αυτόν, του έδωσε τρόφιμα, τροφάς, και του έδωσε και την ρομφαία του Γολιάθ. Και ο Σαούλ, επαναλαμβάνω, σε απόλυτο παραλογισμό, φωνάζει τον Αχιμέλεχ, τον ιερέα, και όλους τους ιερείς που κατοικούσαν στην Νόβ, την πόλη που κατοικείται από ιερείς, 85 εν συνόλο,
πήγαν όλοι μαζί. Θα τολμούσα να πω με χαρά που τους προσκαλεί ο βασιλιάς, χωρίς να ξέρουν τι συμβαίνει. Και εκεί ακούν το κατηγορητήριο του Σαούλ. Ο Αχιμέλεχ μένει έκπληκτος, λέει εγώ δεν ξέρω τίποτα, εγώ υπηρέτησα αυτόν που υπηρετούσα χρόνια, τον γαμπρό σου, ο οποίος είναι πιστός, τιμόμενος από τον οίκον σου, και πάντοτε προσευχόμουν για αυτόν. Και επαναλαμβάνω, εν απολύτω παραλογισμό, τρέλα θα έλεγα, ο Σαούλ δίνει εντολή να φωνευτούν όλοι. Δίνει εντολή στους σωματοφύλακές του, αλλά κανείς από αυτούς δεν υποτάσσεται, γιατί είναι μεγάλη παράβαση, φοβόνται το Θεό, από φόβο στο Θεό δεν αγγίζουν τα χέρια τους τους ιερείς, και τότε διατάζει τον Δοήκ που είναι Εδωμίτης, και αυτός πλέον κάνει κάτι τραγικό, απίστευτο, μοναδικό, αλλά επαναλαμβάνω το μήνυμα, τίποτα δεν γίνεται εάν δεν το έχει διατάξει ο Θεός. Και φωνεύει όλους τους ιερείς, και δεν έφτανε μόνο αυτό, πήγε και στην Νόβ, φωνεύει όλους τους κατοίκους, μεγάλους, μικρούς, γυναίκες, άντρες, παιδιά, όλα τα ζώα, πρόβατα, κατσίκια, γαϊδού, όνους, όλα. Δεν μείνει τίποτα όρθιο. Φοβερή η καταστροφή, αλλά φοβερή η κρίση του Θεού. Θέλω, αδελφοί αγαπητοί, μαζί να πάμε στη σελίδα 266, να διαβάσουμε από το Σαμουήλ Α στο 3ο κεφάλαιο, κάτι που ο Θεός είχε πει στο Σαμουήλ όταν ακόμη ήταν νεαρός, παιδί θα έλεγα. Και στο 11 εδάφιο, 3ο κεφάλαιο, 11 εδάφιο, σελίδα 266. «Κι είπεν ο Κύριος προς τον Σαμουήλ, ιδού εγώ θέλω κάμει στον Ισραήλ πράγμα, ώστε παντός ακούοντος αυτό θέλω συγχύσει αμφότερα τα ότα». Φοβερό αυτό που θα κάνω. «Εν εκείνη τη μέρα θέλω εκτελέσει εναντίον του Ηλί πάντα όσα ελάλησα περί του οίκου αυτού. Θέλω αρχίσει και θέλω επιτελέσει. Διότι ανήκειλα προς αυτόν ότι εγώ θέλω κρίνει τον οίκον αυτού έως εν όνος δια την ανομίαν, επειδή γνωρίσας ότι οι αυτού έφερον κατάραν έφε αυτούς στους εαυτούς τους και δεν συνέστειλεν αυτούς. Και δια τούτο όμωσα εναντίον του οίκου Ηλί ότι η ανομία των ιών του Ηλί δεν θέλει καθαριστεί στον αιώνα δια θυσίας ουδέ δια προσφοράς». Κάτι φοβερό έκανε ο Ηλί στα μάτια του Θεού για την εποχή εκείνη, για την εποχή του νόμου, που εφάνει μεγάλη αμαρτία στο Θεό, ότι τα παιδιά του σκανδάλισαν το λαό, αμάρτησαν ενώπιον του λαού και έκλεβαν και πόρνευαν. Και το έμαθε ο Ηλί ο πατέρας τους, και το κακό είναι ότι και δεν μετενόησε και δεν συνέστειλε τα τέκνα του. Τα άφησε ελεύθερα. Τους είπε μην κάνετε αυτά τα πράγματα, αλλά δεν τους συνέστειλε καθώς έπρεπε και καθώς ήθελε ο Θεός. Και έτσι λοιπόν η απόφαση του Θεού είναι η απόλυτη καταστροφή του οίκου του λαού, του Ηλί, και όλων στη συνέχεια των δικών του και ιερέων, αν και ιερέων. Τους άφησε καιρό να μετανοήσουν, να επιστρέψουν. Τους έδωσε ευκαιρία. Θυμηθείτε, το ίδιο αμάρτημα έκαμε και ο Δαβίδ. Έκλεψε τη γυναίκα του Ουρία, πόρνευσε με τη γυναίκα του Ουρία, φώνευσε τον Ουρία, αλλά μετενόησε. Και ο Θεός τον συγχώρεσε. Με συνέπειες.
αλλά το συγχώρεσε. Ο Ηλί έκαμε κάτι πολύ σοβαρό, του το αποκάλυψε ο Θεός με προφητικό λόγο, γιατί αυτά που διαβάσαμε τα είπε ο Θεός στον Σαμουήλ και ο Σαμουήλ τα είπε στον Ηλί, και ο Ηλί δεν ήλθε εις αυτόν, δεν μετενόησε, δεν επέστρεψε, δεν εξήτησε το Θεό. Και έτσι ο Θεός τώρα θα εκτελέσει την κρίση του με ποιον? Με τον Σαούλ, έναν άνθρωπο αποστάτη, αποβεβλημένο από την παρουσία του Θεού και δαιμονισμένο. Αδελφοί αγαπητοί, τίποτα δεν γίνεται που δεν το κάνει ο Θεός στη ζωή μας. Όλα είναι σχέδιο Θεού. Και ο μόνος που μπορεί να σταματήσει την εκπλήρωση και την εκτέλεση του θελήματος του Θεού, του έργου του Θεού, είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Είτε αν τούτο είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας του, να προλάβει να έρθει σε Αυτόν και να μετανοήσει, να μην είναι υπερηφανεύεται, να ταπεινωθεί ενώπιον του Θεού για να είναι αποδεκτή η μετάνοιά του, γιατί αν δεν ταπεινωθεί ενώπιον του Θεού δεν πει εγώ είμαι ιερέας, εγώ είμαι σπουδαίος, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, δεν με ξέρεις καλά. Ο Δαβίδ τι είπε? Άθλιος είμαι και ουτιδανός. Άθλιος είμαι. Ελέησον με Κύριε κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου. Μην αφαιρέσεις από μένα το ελαιός σου. Μην αφαιρέσεις από μένα το Πνεύμα σου το Άγιο. Και ο Θεός τον συγχώρεσε. Ο Ηλί με απόλυτη βεβαιότητα ότι είναι ιερεύς, ίσως λέω εγώ, αλλά στην πραγματικότητα χωρίς ίχνος μετανοίας και επιστροφής, αποδέχθηκε το Λόγο του Θεού σαν Λόγο Θεού καθώς ήταν, αλλά δεν. Παρόλο που άκουσε το Λόγο του Θεού, δεν ήρθε εις σε Αυτόν η ψυχή του. Ο Θεός ό,τι θέλει κάνει. Θυμηθείτε αγαπημένα μου αδέλφια τον Ιώβ, δίκαιος, άμωμος, άμεπτος, απεχόμενος από κακού. Και ο Θεός επιτρέπει μέγα κακό. Αρρώστια, χάνει τα παιδιά του, χάνει τα πάντα εκτός από τη γυναίκα του. Τα πάντα χάνει. Γιατί όμως? Γιατί έπρεπε. Έπρεπε να καταλάβει. Έπρεπε αυτός να καταλάβει ότι υπήρχε πρόβλημα στην καρδιά του που το ίδιος το είχε καταλάβει, αλλά ούτε και οι άλλοι. Μόνο ο Θεός ξέρει την καρδιά του ανθρώπου. Και έπρεπε να το βγάλει από μέσα του ο Θεός. Ποιο ήταν αυτό? Η αυτοδικαίωσή του, γιατί ήταν πραγματικά ένας άνθρωπος τέλειος ενώπιον του Θεού. Και έπρεπε να μετανοήσει για να γλιτώσει. Όχι μόνο να γλιτώσει και να σωθεί και να ευλογηθεί. Και όταν ήρθε εις Αυτόν και μετανόησε, ο Θεός έρχεται και λέει ο Ιώβ είναι ένας από τους τρεις ανθρώπους που θα σωθεί εκ της δικαιοσύνης του και μόνο. Τρεις άνθρωποι σε όλη την ανθρωπότητα που σώθηκαν εκ της δικαιοσύνης Αυτόν. Ό,τι ο Θεός έχει πει θα το κάνει. Ό,τι έχουμε κάνει στη ζωή μας θα έχουμε την ανταπόδοση. Αν μεν αγαθώ την ευλογία, αν δε αμαρτία την ταλαιπωρία. Είναι βέβαιον αυτό, ότι ο Θεός ανταποδίδει. Δεν είναι εκδικητής. Ανταποδίδει με υπομονή, με χάρη, μήπως και έρθει σε αυτόν ο άνθρωπος. Όταν δεν έλθει, τότε η κρίση του Θεού είναι βεβαία και ασφαλής. Σήμερα αδελφοί αγαπητοί μας καλεί ο Θεός να μετανοήσουμε. Είναι ανάγκη.
και επειδή μπορεί να έχουν συμβεί γεγονότα στη ζωή μας τα οποία εμείς έχουμε πράξει και δεν έχουμε κατανοήσει το μέγεθος της αμαρτίας μας και τις συνέπειες της αμαρτίας μας, είναι ανάγκη να πάμε στο Θεό οδηγούμενοι όπως ο Δαβίδ, οδηγούμενοι από το Πνεύμα το Άγιο. Κύριε, φανέρωσέ μου σε παρακαλώ τα λάθη μου, γιατί θέλω να μετανοήσω, φοβάμαι. Ο φόβος του Θεού είναι αυτός που δίνει σοφία στον άνθρωπο. Ο φοβούμενος τον Θεό είναι σοφός. Με φόβο Θεού λοιπόν θα διάγομεν και μάλιστα ως ένοχη το υπόλοιπον του βίου μας. Όχι με επιπολαιότητα, ούτε με αυτοπεποίθηση, ούτε με βεβαιότητα. Με φόβο Θεού. Και ο φοβούμενος των Θεών θα βρει έλεος από το Θεό, γνωρίζοντας ότι ο Θεός είναι και γίνεται μισθαποδότης αγαθών εις τους εξητούντας Αυτόν. Δίνει στους μη εξητούντας Αυτόν περιθώριο, μας δίνει. Σήμερα, αδελφοί αγαπητοί, είναι μία ημέρα που ο Θεός έκαμε χάρη και μας περιμένει. Μία μέρα είναι χάρη. Γιατί εις πολλά πτεωμένα άπαντες. Δεν το λέω εγώ αυτό, το λέει ο Λόγος του Θεού και για μένα. Εις πολλά πτεωμένα άπαντες. Σήμερα να ακούς τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, μη σκληρύνεις την καρδιά σου, λέει το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί να αφήσεις τα κοκαλά σου στην έρημο και να μην εισέλθεις πλουσίως δια των πυλώνων στη Βασιλεία των Ουρανών. Πράγμα το οποίο θέλει ο Θεός. Ο Θεός θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι, να έρθουν σε μετάνοια όλοι οι άνθρωποι. Θέλει να πάμε όλοι πλουσίως στη Βασιλεία των Ουρανών. Και μας ρωτάει σήμερα, θέλεις κάποιον από αυτούς στην οικογένεια του Αχιμέλεχ? Ο Θεός έκανε χάρη τον Αβιάθαρ. Κάτι βρήκε σε αυτόν και του δώσε παράταση. Και έφυγε αφού γλίτωσε και πήγε στο Δαβίδ και τον ενημέρωσε τι συνέβη. Και ο Δαβίδ λέει, τι ταπεινός, αυτό είναι το πνεύμα του ανθρώπου, αδερφοί αγαπητοί, να ζητάμε πνεύμα ταπεινού, καρδιά συντετριμένου, τρέμονται στο λόγο του Θεού πάντοτε, γιατί τότε ο Θεός θα ευμενής με εμάς. Τότε θα απολαμβάνουμε την εύνοια του Θεού. Εγώ φταίω, λέει ο Δαβίδ, γιατί ήταν ο Δοΐκ εκεί και τον είδα, αλλά δεν ήξερα, δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Μείνε μαζί μου και θα είσαι ασφαλής. Μείνε μαζί μου και θα είσαι ασφαλής. Αλλά ούτε ο Αβιάθαρ γλίτωσε. Δεν εθανατώθη, αλλά τον απέβαλε ο Σολομών. Γιατί? Γιατί δεν έμεινε μαζί με τον Δαβίδ. Έμεινε μαζί με τον Δαβίδ όταν ο Αβεσσαλόμ ξεσηκώθηκε. Αλλά δεν έμεινε μαζί με τον Δαβίδ όταν ο Αδωνίας εξεζήτησε τη βασιλεία. Και λέει ο Λόγος του Θεού κάτι που με εντυπωσίασε που το ξαναδιάβασα. Λέει ο Σολομών πια στον Αβιάθαρ τον ιερέα, είσαι άξιος θανάτου γιατί δεν ακολούθησες τον βασιλιά σου τον Δαβίδ, αλλά πήγες με τον Αδωνία. Αλλά την ημέρα ταύτην δεν θα σε θανατώσω, επειδή σήκωσες την κιβωτό του Κυρίου του Θεού έμπροσθεν Δαβίδ του πατρός μου και επειδή εκακοπάθησας εις πάντα όσα εκακοπάθησεν ο πατήρ μου. Αλλά απέβαλην ο Σολομών τον Αβιάθαρ από του να είναι ιερέ. Και έτσι τελείωσε η ιερατική διακονία της οικογένειας του Ηλί. Όχι γιατί αμάρτησαν, που αυτή είναι η αιτία, αλλά γιατί δεν μετενόησαν. Ούτε ο Ηλί και κανείς από αυτούς, ούτε τα παιδιά του. Ο Αχιμέλεχ ήταν εγγονός του Ηλί, γιος του Φινέες. Εγγονός του, γιος του Αχιμέες, καλά είπα, του Αχιτόφ που ήταν γιος του Φινέες. Επαναλαμβάνω,
δεν ήρθε η κρίση του Θεού σε αυτούς επειδή αμάρτησαν. Πάντες σύμμαρτων και στερούνται τις δόξεις του Θεού. Πάντες σύμμαρτων. Αλλά η κρίση του Θεού ήρθε γιατί ενώ τους έδωσε χρόνους και καιρούς για να μετανοήσουν, αυτοί με απόλυτη αυτοπεποίθηση στον εαυτό τους ότι έχω δίκιο, σαν τον Ιώβ, δικαιωμένος, Άγιος άνθρωπος του Θεού, αλλά αυτοδικαιωμένος. Έχω δίκιο. Όλη η οικογένεια του Ηλί τέλειωσε, κατεστράφη. Και επειδή, αγαπημένα μου αδέλφια, σε εμάς τώρα ο καιρός είναι εγγύς. Ο Κύριος έρχεται γρήγορα, τελειώνουν όλα, είναι φανερό. Αδιέξοδα παντού. Οικονομικά, κοινωνικά, εθνικά, περιβαλλοντολογικά. Αδιέξοδα πλήρη και τέλεια. Και καθώς δόθηκε αυτό το οποίο ο Θεός είχε προφητεύσει, δεν γίνεται τίποτα αν ο Θεός δεν το προβλέψει, δεν το προφητεύσει, δεν το αποκαλύψει. Και αφού δόθηκε το φοβερό αυτό σημείο της δημιουργίας του κράτους του Ισραήλ το 48, φτάνουμε όλο και πιο κοντά στο τέλος. Αλλά αυτό δεν είναι το σημαντικό, αν και είναι. Το σημαντικό είναι εσύ, καθένας από εμάς ξεχωριστά. Όχι εγώ και ο οίκος μου, εγώ ξεχωριστά, η γυναίκα μου ξεχωριστά, τα παιδιά μου ξεχωριστά, κάθε ένας από τα αδέλφια μου ξεχωριστά. Εγώ ψάχνω, εξητώ από τον Κύριο να μου φανερώσει τα λάθη μου, να μετανοήσω και να επιστρέψω στο Θεό, να ζητήσω το αίμα του Ιησού Χριστού που καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Έχω τώρα το φάρμακο, το αίμα του Χριστού. Έχω το γιατρό, Ιησού Χριστόν, τον Κύριο που πέθανε για τις αμαρτίες μας. Μη χάσω την ευκαιρία. Ο Κύριος έρχεται ταχαίως. Μη χάσω την ευκαιρία, μη χάσεις την ευκαιρία. Σήμερα, επαναλαμβάνω, είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Σήμερα είναι η μέρα σωτηρίας. Σήμερα να ακούς τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Μη σκληρύνεις την καρδιά σου, αλλά σύντριψε την καρδιά σου μπροστά στο Θεό. Μην αλαζονεύει το πνεύμα σου. Ταπείνωσε το πνεύμα σου μπροστά στο Χριστό. Και όλοι μαζί ας μετανοήσουμε και ας πούμε, όχι σαν το Φαρισαίο, δες τι καλός που είμαι. Μα δεν είμαι πολύ καλός, σπουδαίος δεν είμαι, αλλά σαν τον τελώνει τον αμαρτωλό που είπε «Η λάστη τίμη το αμαρτωλό» και πήγε αυτός και όχι ο Φαρισαίος, αυτός ο αμαρτωλός που είπε «Η λάστη τίμη το αμαρτωλό» πήγε δικαιωμένος ενώπιον του Θεού εκείνη την ημέρα στο σπίτι του. Αμήν.